για μείωση αριθμού βουλευτών από 300 σε 200, που δεν θέλει τροποποίηση του συντάγματος. Για μείωση μισθού βουλευτών από 7.000 σε 3.500, που δεν θέλει τροποποίηση συντάγματος. Έχουμε μιλήσει για αξιολόγηση στο δημόσιο να φύγουν οι αργόμισθοι. Όσοι είναι καλοί και ευυπόληπτοι υπάλληλοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Αλλά η ΑΔΔ είπε, καμία αξιολόγηση. Ναι, όμως προσέξτε. Ναι. Και εσείς ως κόμμα εκμεταλλευόσαστε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για να έχετε σύμβουλους, παρασύμβουλους, παρατεθάμενους. Κόψουν, να τα κόψουν. Τι, και εσείς έχετε. Στο κόμμα σας. Πέντε άτομα. Έχετε, ναι, έχετε τα απολαμβάνετε, ναι, δηλαδή τα προνόμια. Εγώ θα έλεγα από τους πέντε άτομα έχω δει. Ο Βασίλης Λεβέντης και οι βουλευτές του θα πούνε ότι εφόσον κύριε δεν το θεσμοθετείτε, εγώ για να μην φανεί ότι λέω λόγια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χίλιους. Εμείς λοιπόν τα 3,5 τα επιστρέφουμε στο κράτος. Κύριε Παπαδάκη μου, εγώ μιλάω θεσμικά τώρα. Μιλάω να κοπούν οι συντάξεις των νέων βουλευτών. Είναι 900 νέους βουλευτές που παίρνουν σύνταξη. Μα το πάει ο Αχιλλέας ο Καραμαλής παίρνει σύνταξη. Ο Γκέρο Βαρβιτσιώτης παίρνει σύνταξη. Ο Μίκης Θοδωράκης παίρνει σύνταξη. Γιατί να παίρνει σύνταξη βουλευτών αυτοί? Μιλάω συγκεκριμένα όταν ο άλλος τρώει από το σκουπιδοντενεκέ. Δεν είναι κάνουν... διαμαρτυρία αυτό που λέω. Είναι θέσεις πολιτικές. Εδώ κάνουν θα μετά οι συντάξεις να συμπτυχθούν σε μία. Έχουμε 330.000 ανθρώπους που παίρνουν τρεις συντάξεις. Αυτό το τελευταίο έχει ενδιαφέρον. Τώρα τα άλλα έχουν μια αξία. Δεν έχουν αξία να έχουν, κοπούν οι τέους βουλευτές. Έχουν. Γιατί οι τέους βουλευτές. Και συμβολική. Όμως δεν είναι τα ζητούμενα, τα μεγάλα ζητούμενα. Είναι όμως. Εγώ θέλω να μου πείτε είναι τα δείγμα μεγάλα γραφής, ζητούμενα. Κύριε δείγμα γραφής ο Θοδωράκης αφαιρεί αυτή τη στιγμή ο Μίκης σύνταξη βουλευτή. Και άλλοι πολλοί. Είναι δείγμα και άλλοι πολλοί, δεν λέω. Ένας άνθρωπος που δεν νομίζω να το έχει ανάγκη. Και δεν έχει εμφανιστεί ένας να πει τι χαρίζω. Ένας ρε παιδί μου, κάτι δήμαρχοι, είχαν έρθει δύο δήμαρχοι Ιταλοί που δώσαν το μισθό τους. Λέω Έλληνας, λέει όχι. Τότε που πρόκυψε η κρίση, ότι πτωχεύσαμε, ήρθαν δύο Ιταλοί και δώσανε το μισθό τους. Να σας πω κάτι άλλο. Δεν τα ξέρετε, κύριε Παπαδάκη. Να σας πω κάτι άλλο που σας αφορά ενδεχομένως. Παρακαλώ. Οι ενενεργεία βουλευτές παίρνουν αποζημίωση από το ελληνικό κράτος ως βουλευτές και παίρνουν και το 30% της σύνταξής τους. Γιατί να παίρνουν σύνταξη? Εφόσον ενώ ο δήμαρχος αντιθέτως. Του κόβεται. Ναι. Εάν εκλεγεί δήμαρχος, το ξέρεις αυτό, τον Δυνατόλα. Κόβεται η σύνταξη. Έτσι, και θα δεις τώρα που στις εκλογές δεν θα κατέβουν πολύ, γιατί σου λέω εγώ, εκτός αν είναι μικρότερη η σύνταξη και μεγαλύτερη η πρέπει να υπάρχει μία. Εφόσον λοιπόν το λέτε, γιατί εγώ σας λέω άλλο, το οποίο σημαίνει μα τώρα. Προτείνουμε, αλλά τώρα τη δικτατορία του 153. Τώρα σημαίνει. Ξέρετε πόσες προτάσεις έχουμε πάει στους υπουργούς και στην κυβέρνηση. Και λέει καλά θα το μελετήσω και ούτε καν το φέρνει. Αυτό ήταν βαρύ. Δικτατορία είναι του 153. Είναι βουλευτές ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό. Ναι, αλλά είναι ψηφισμένοι πώς. Ένα λεπτό να δούμε. Ο Τσίπρας πήρε 35 και ο Καμένος πήρε 3,5. 35 και 3,5 κάνει 38,5. Αυτό τώρα το πόσο, είναι. Σύστημα. Πόσο είναι τώρα. Αυτό ο Τσίπρας, εγώ να σας φέρω βίντεο που έλεγε πριν το 15 στο Σαμαρά ότι δεν δικαιούσε να μένεις διότι είχε πέσει στις δημοσκοπήσεις. Όντως, έτσι. Πότε είχε δίκιο ο Τσίπρας? Ακούστε, ένας πολιτικός πρέπει να προσέχει τι λέει. Όταν κυβέρναγε ο Σαμαράς έλεγε ο Τσίπρας, αφού έχεις πέσει στις δημοσκοπήσεις, δεν νομιμοποιείσαι να μένεις. Δηλαδή, ζητώ εκλογές. Τώρα κατηγορούν που ζητάει εκλογές ο άλλος. Ήρθε ο Τάις Εμπλουμ όμως. Τα ίδια παντελάκι μου. Τόλισε ο Τάις Εμπλουμ. Ήρθε ο Τάις Εμπλουμ εδώ πέρα και λέει: κοιτάξτε, έχετε εκλογές το 19. Πού θα βρει άλλον η Ξεβρακόστρα να υπογράφει? Πού θα βρει? Εσύ, άμα μπει κύριε Παπαδάκη και σου ζητήσουν να βάλει αυτές τις υπογραφές, θα πας σπίτι σου αμέσως. Μακριά από μένα. Όχι, θα πας αμέσως σπίτι σου. Άνθρωπος, αν έχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια, θα έλεγε όχι. Εγώ, γιατί ζητούσα οικουμενική